τα ιερά γράμματα τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν, η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάνε έργων αγαθών. Διαμαρτύρωπεν λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως της μέλη να κρίνει, ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλίαν, αλλά θέλουσε επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μένη της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Σι δε αγρύπνεις πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάμε πλήρη, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός αναχωρήσεώς με έφτασε. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστην τη διετήρησα, του λοιπού μένει σε με ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιος κριτής, και ού μόνο εις εμέ, αλλά εις πάντας όσοι επιποθούσει την επιφάνειαν αυτού. Αμήν. Είναι η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, έναν νέο δούλο, νέο παιδί, δούλο όμως του Θεού, ο οποίος από βρέφους γνωρίζει τα ιερά γράμματα. Τα γνώρισε, τα δέχτηκε, τα πίστεψε, γι' αυτό και ο Θεός τον εξέλεξε δια του Παύλου στο έργο του. Όμως η ψυχή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν υπάρχει άνθρωπος του οποίου η ψυχή δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα μου πείτε και ο Τιμόθεος. Και ο Τιμόθεος. Τουλάχιστον αυτά φανερώνουν τα γεγραμμένα στην τελευταία του επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αλλά όπως και για τον Ιωαχήν και για τον Σεδεκία, ο Λόγος του Θεού δεν είναι τότε, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι για μας σήμερα. Έτσι και τότε ήταν για τον Τιμόθεο αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος, αλλά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες αυτός ο Λόγος είναι για τον κάθε έναν από μας που βρήκαμε χάρη από τον Θεό, μας εξέλεξε ο Πατέρας, μας αποκάλυψε τον Ιησού Χριστόν, μας αναγέννησε επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν και μας παρέδωσε στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Και καθώς μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, εμείς υποταχθήκαμε στο θέλημά Του, βαφτιστήκαμε νύδατοι, ο Κύριος μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια εκτελεί το θέλημά Του που μας διδάσκει, καθώς αδερφοί αγαπητοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ταυτότητά μας μέσα από τη Γραφή είναι μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Θέλετε λάβετε δωρεάν το Άγιο Πνεύματος και προσέχετε να φεύγετε από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτοί είμαστε. Έτσι τουλάχιστον θέλει ο Θεός να είμαστε. Και η αποστολή του Τιμόθεου, ο οποίος και αυτός είχε την ίδια ταυτότητα και ο Παύλος, η αποστολή του Τιμόθεου ήτανε πορευθέντες μαθητεύσατε βαφτίζοντες και διδάσκοντες. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η αποστολή του Παύλου, του Αποστόλου, η αποστολή του Τιμόθεου και η αποστολή του κάθενός από μας, ιδίως στις έσχατες ημέρες. Αλλά και η Εκκλησία στην οποία μας πρόσθεσε ο Κύριος έχει μία ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτοί είμαστε και αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτός είναι ο δρόμος μας, αυτή είναι η ζωή μας. Αλλά και μέσα σε αυτές τις συνθήκες εάν ζούμε, η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο, ιδιαίτερα
ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι καιροί είναι κακοί. Και μάλιστα τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτά που αντιμετώπισαν τότε ο Φίγελος και ο Ερμογένης, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι ντράπηκαν για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Παύλο, τον δούλο του Θεού. Ακόμη για τον Ημένεο και τον Φιλητό, τον οποίον ο Λόγος έτρωγε σαν γάγκρενα, ώστε απεπλανήθησαν από τις αληθείας και απεπλάνησαν πολλούς, ή ακόμη όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής ακόμη περισσότερο, οι οποίοι αντιστεκόντουσαν στο Λόγο του Θεού. Έτσι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται στο Λόγο του Θεού. Είναι τα όργανα και τα σκεύη εκλογής πια του διαβόλου για να ρίξουνε το δηλητήριο, για να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς ο διάβολος, καθώς αυτή είναι η πρόθεσή του. Ή ακόμη είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, οι οποίοι έχασαν την πίστη τους και έχασαν την αγαθή του συνείδηση, γι' αυτό και να βάγισαν στην πίστη. Η ψυχή μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να γίνουμε Φίγελος και Ερμογένης, ή Ημένεος και Φιλητός, ή Ιαμβρής και Ιαννής, ή Αλέξανδρος και Ημένεος. Κανένας δεν το αποκλείει αυτό. Αντιθέτως, αυτή είναι η προσπάθεια του διαβόλου, ο αγώνας του διαβόλου, αυτή είναι η αγωνία του Θεού για μας. Αυτή είναι η αγωνία και του Αποστόλου Παύλου για τον Τιμόθεο. Αυτή είναι η αγωνία του Λόγου του Θεού σήμερα για μας που ζούμε τις έσχατες ημέρες. Που οι καιροί θα είναι καγοί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι, αλλά και πιστοί, οι οποίοι δεν θα είναι φιλόθεοι αλλά φιλίδωνοι, καθώς θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη αυτής. Με τα λόγια θα μιλάνε με ευσέβεια. Με τα έργα ακόμη θα φανερώνουν ευσέβεια. Αλλά στην καρδιά τους θα αρνούνται τη δύναμη αυτής, που είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Ο Θεός μεταμορφώνει τον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, αλλά τους ευσεβείς. Μάλιστα στο Μαλαχία τον προφήτη λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι φοβούμενοι τον Κύριο και οι ευλαβούμενοι το όνομά του ελάλουν μεταξύ τους, και ο Κύριος προσήχε και ήκουε αυτούς και για αυτούς ομολόγησε ότι αυτή είναι η δική μου. Αυτούς εγώ θα τους ετοιμάσω. Αυτούς στο έργο μου. Τους φοβουμένους τον Κύριο και τους ευλαβουμένους στο όνομά Του. Και να σκεφτούμε λίγο, ανάμεσα σε εδώ υπάρχουν άνθρωποι, και το λέω εδώ εύχοντας ότι δεν είναι έτσι, ευχόμενος ότι δεν είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε μέσα τους, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο. Και όταν συζητάνε, τα λόγια που βγαίνουν από την καρδιά τους, επειδή η καρδιά τους είναι γεμάτη ευσέβεια και ευλάβεια, τα λόγια τους είναι γεμάτα ευσέβεια και ευλάβεια, και μπορώ τώρα εύκολα άμεσα να καταλάβω σε ποια κατηγορία με βλέπει ο Θεός. Από πού? Από τα λόγια μου. Αν τα λόγια μου είναι λόγια ευλάβειας και ευσέβειας, είμαι σε αυτή την κατηγορία, την οποία θα ετοιμάσει ο Θεός, την κατηγορία του Ιαχήν, την οποία θα ετοιμάσει ο Θεός, θα την καταστήσει πολύτιμα, θα τη χρησιμοποιήσει, θα τη δοξάσει και θα την παραλάβει. Αν τα λόγια μου όμως είναι λόγια απογοήτευσης, λόγια απελπισίας, αμφισβήτησης και απιστίας,
Και να το πω πιο καθαρά, όπως το είπα και προηγούμενα, λόγια ντροπής για το Λόγο του Θεού. Ντρέπουμε το Λόγο του Θεού, ντρέπουμε για τον Χριστό, ντρέπουμε. Ή λόγια που φανερώνουν βέβυλες ματαιοφωνίες και κατατρώγουν ως γάγκρενα. Ή λόγια που φέρουν αντίσταση στην υγιένουσα διδασκαλία. Οι λόγια που δείχνουν καυτηριασμένη συνείδηση. Τότε είμαι από αυτή την κατηγορία. Σήμερα μπορώ να καταλάβω πώς με βλέπει ο Θεός. Και από το πώς με βλέπει ο Θεός εξαρτάται πώς θα συνεχίσει ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μου. Και είναι καιρός σήμερα, ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας. Εάν τα λόγια μου δεν είναι λόγια πάντοτε, κάθε στιγμή, με οποιουσδήποτε ανθρώπους, με όλους τους ανθρώπους, ευσέβειας και ευλάβειας, να μετανοήσω, πράγμα το οποίο κάνουμε εμείς σήμερα, να μετανοήσουμε και να αφιερώσουμε τον εαυτό μας σε Αυτόν να μας φτιάξει ευλαβούμενους και φοβούμενους τον Θεό. Να μην έχουμε μορφή ευσεβείας, αλλά να αποδεχόμεθα, να ζούμε, να απολαμβάνουμε τη δύναμη της ευσεβείας που είναι η μεταμόρφωσης, που είναι να παριστάνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστο εις το Θεό. Και αυτό να είναι η λατρεία μας, η θυσία η ζώσα που παριστάνουμε το σώμα μας. Όχι λόγια, όχι σκέψεις, όχι έργα, αλλά αλήθεια. Να βλέπω, να μεταμορφώνουμε μέρα με την ημέρα προς το καλόν, γιατί ο Θεός με μεταμορφώνει. Όχι να γίνομαι κάθε μέρα και χειρότερος. Και ξέρω, αδερφοί, για τον εαυτό μου, για κανένα σας δεν ξέρω, αλλά για τον εαυτό μου ξέρω, να μην είμαι κάθε μέρα και χειρότερος, γιατί έχω αρνηθεί τη δύναμη της ευσέβειας. Έχω μορφή ευσέβειας. Αλλά κάθε μέρα να μεταμορφώνουμε, να γίνουμε πιο ευάρεστος προς το Θεό. Η προσφορά μου, η θυσία μου, τα λόγια μου, η ζωή μου, να βλέπω. Όχι ότι είμαστε τέλειοι ή έγινα τέλειος, αλλά να βαδίζω προς το βραβείο της ανοκλήσεως. Αυτό θέλει ο Θεός. Και μπορώ να καταλάβω, μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τα χάλια μου. Μπορώ να τα καταλάβω και να μετανοήσω. Όχι να τα καταλάβω και να πω εντάξει, αλλά να τα καταλάβω και να κλάψω και να πω συγχώρεσέ με Θεέ μου, ελέησέ με. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια συνήθεια να εισβάλλουνε, να εισχωρούνε μέσα σε οικίες και μάλιστα σε γυναικάρια. Γιατί? Γιατί ο διάβολος την Εύα επλάνησε και δια της Εύας επλάνησε τον Αδάμ. Και όταν λέει γυναικάρια δεν εννοεί γυναίκες πίστεως, αλλά γυναικάρια, και τα περιγράφει ποια είναι αυτά. Πεφορτισμένα αμαρτίες, σειρώμενα από επιθυμίες, επιθυμίες του κόσμου. Λίγο να βαφτώ, λίγο τα μαλλιά μου, λίγο τούτο, λίγο να ακούσω, λίγο. Και πάντοτε ακούνε, αλλά ποτέ δεν μαθαίνουν το Λόγο του Θεού. Πάντοτε ζητάνε δασκάλους, ζητάνε να κάνουμε συμμελέτη, να κάνουμε, αλλά ποτέ δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι γυναικάρια, και βέβαια υπάρχουν και τα αντίστοιχα ανδράρια, δεν ξέρω πώς θα τα πω, και αντίστοιχοι τέτοιοι άνδρες, οι οποίοι σύρονται από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Των άλλων πραγμάτων. Από την αλαζονία του βίου. Είναι αυτό που την περασμένη Κυριακή λέγαμε τα κατσίκια. Και από εδώ τα πρόβατα. Τα κατσίκια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, επιθυμούν πολλά πράγματα. Θέλουν να είναι μέσα σε όλα, θέλουν να είναι παντού. Και οι έχοντες μορφή ευσεβείας βρίσκουν δρόμο και έδαφος να εργαστούν. Και φτάνουν στο σημείο να αντιστέκονται τελικά
και στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια. Με αποτέλεσμα η ανοησία τους να γίνεται κατάδειλος εις πάντας, όπως και εκείνον έγινε. Όμως εμείς έχουμε άλλο δρόμο. Πρώτα θα μετανοήσουμε, αμήν αδερφοί, πρώτα θα μετανοήσουμε για αυτά τα λόγια που βγάλαμε, για αυτές τις σκέψεις που είχαμε, για αυτές τις επιθυμίες που έχουμε και μας απομακρύνουν από την ευσέβεια και την ευλάβεια, την οποία επιθυμεί, αποζητά ο Θεός για να ευλογήσει και για να χρησιμοποιήσει και για να δοξαστεί και για να δοξάσει και για να παραλάβει, να τα βγάλουμε από μέσα μας. Πώς? Καταδικάζοντάς τα και ζητώντας το αίμα του Χριστού να τα αφαιρέσει. Και τότε έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα μπροστά μας, τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο και τον Τιμόθεο, τους δούλους του Θεού, το Λόγο του Θεού, την Αποστολική Εκκλησία, τη διδαχή των Αποστόλων. Εσύ Τιμόθεε, λέει, με παρακολούθησες, γνώρισες τη διδασκαλία μου. Την άκουσες τη διδασκαλία μου. Είναι απλή. Είναι ότι είπε ο Χριστός, ότι λέει το Ευαγγέλιο. Απόλυτα, χωρίς να προσθέτω, χωρίς να φέρω, χωρίς να εκπεξηγώ και να λέω πολλά πράγματα, φιλοσοφίες, ματαιοφωνίες, όχι τέτοια πράγματα, ετεροδιδασκαλίες, αιρέσεις, ψευδοδιδασκαλίες, όχι. Με απλότητα είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Τόσο εύκολη είναι η διδασκαλία του Χριστού. Αλλά είδες και τη διαγωγή μου, τον τρόπο της ζωής μου. Αλλά είδες και την πρόθεση που είχα. Αλλά είδες και την πίστη μου και τη μακροθυμία μου και την υπομονή μου και τους διωγμούς μου, αλλά και τα παθήματά μου, τα οποία υπέφερα, και εκ πάντων τούτων με ελευθέρωσε ο Θεός. Δεν με απάλλαξε, το γνωρίζεις και πρέπει να το γνωρίσουμε κι εμείς. Το γνωρίζεις, Τιμόθεε, ότι δεν αφαίρεσε από τη ζωή μου τα προβλήματα, τις δοκιμασίες, τις παιδείες, τις δυσκολίες, τις ταλαιπωρίες. Όχι, δεν άλλαξε το σχέδιο του ο Θεός. Ούτε κι εγώ απομακρύνθηκα από το σχέδιο του Θεού της ταλαιπωρίας. Γιατί όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα διωχθούνε. Πήρα το σταυρό μου. Απαρνήθηκα τον εαυτό μου. Και ακολουθώ τον Χριστό τώρα. Δεν ζήτησα από τον Χριστό να αλλάξει το σχέδιο. Ο Χριστός μου είπε, να σου φανερώσω όσα μέλεις να πάθεις από εδώ και στο εξής που με γνώρισες. Από εδώ που με γνώρισες θα παθαίνεις. Και έλα να σου δείξω πόσα θα πάθεις. Και ο Παύλος δεν είπε, όχι Κύριε να μην πάθω, έλα αλλάξουμε λίγο το σχέδιο. Όχι, αλλά προχώρησε μπροστά. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος θα τον ελευθερώνει από όλα αυτά. Αλληλούια. Θα τον ελευθερώνει. Και εκεί στην εξορία θα τον ευλογεί τον Ιαχήν. Και στη φυλακή με στους Φιλίππους θα κάνει σεισμό και θα την ελευθερώσει. Και ξύλο θα φάει, μετά θα τον ελευθερώσει. Και πάντοτε θα τον ελευθερώνει. Δεν ζητάει, αδερφοί μου προσέξτε το αυτό, να ελευθερωθεί μόνος του. Θέλει να τον ελευθερώνει ο Χριστός. Και όχι στο δρόμο που αυτός αποφασίζει, αλλά στο δρόμο που ο Θεός έκλεξε για αυτόν. Ναι. Αυτός είναι ο χριστιανός. Δεν διαλέγει τι να κάνει. Δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, να εργαζόμαστε για το Χριστό. Είναι να μας χρησιμοποιεί ο Χριστός στο έργο Του. Τελείως διαφορετικές συνθήκες. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ο ζηλωτής που περπατάει εν φαντασία από τη μια μεριά, ο ταπεινός που αποδέχεται το σχέδιο του Θεού από την άλλη. Όχι να εργάζομαι, να μην χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο Του. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν αφιερώσω τα πάντα σε Αυτόν, όταν βγάλω από πάνω μου την οποιαδήποτε γνώμη έχω για τις ικανότητές μου. Δεν έχω ικανότητες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω. Αποδέχομαι το σχέδιό σου. Θέλω να περπατάω σύμφωνα με το θέλημά σου. Βοήθησέ με. Ανάλαβε τη ζωή μου εσύ. Ο
Όμως Τιμόθε πρόσεξε, γιατί, και τώρα να το πούμε πιο σωστά, όμως αδέλφια μου, να προσέξουμε, γιατί άνθρωποι πονηροί και γόητες που πλανούν τους ακάκους με λόγια κολακευτικά, πλανώνται και πλανόμενοι, θα προκόψουν. Για σκέψου, θα προκόψουνε. Και πολλές φορές, τουλάχιστον σε μένα έχει γίνει μια φορά αυτό, θα το πω, παρόλο που θα με συγχωρήσετε να πάρω λίγο χρόνο παραπάνω. Ήμουνα καινούριο στην πίστη και υπήρχε ένας άνθρωπος, το όνομά του δεν θα το πω, και βρέθηκα στον πύργο και εκεί κήρυξε και εντυπωσιάστηκα από το κήρυγμά του, και εγώ και η γυναίκα μου. Όμως είχα ακούσει όχι καλά λόγια από αδελφούς πρόκριτους, προεστώτες. Και εκεί σκανδαλίστηκα, είπα, τον ζηλεύουνε. Θεός είναι μαζί του. Τον ζηλεύουνε. Δεν λένε σωστά πράγματα γι' αυτόν. Μα είναι πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Και σκανδαλίστηκα. Άνθρωποι γόητες και πονηροί. Όχι σκετογόητες, και πονηροί, που πλανούνε τις καρδιές των ακάκων. Αλλά με φώτισε ο Θεός και πήγα σπίτι και προσευχήθηκα. Και λέω, Κύριε, οι αδελφοί, οι προεστώτες τον ζηλεύουνε. Λένε πράγματα που δεν είναι αληθινά για αυτόν. Εγώ είδα σε αυτόν την παρουσία σου. Και εκείνη τη στιγμή που το έλεγα, με φέρε ο Θεός σε όραση, σε έκσταση πιθανόν, να μην πω λόγια πολλά, και μου δείξε ότι βρισκόμουν αμπρούμουτα πάνω στην κλιματαριά του πατρικού μου σπιτιού, όταν το Μαρούσι ήταν χωριό. Ήταν μια παχιά κλιματαριά, την είχε φτιάξει ο πατέρας μου για σκιά. Και ένα χέρι έρχεται και τραβάει τα κλίματα και κοιτάω κάτω και βλέπω αυτόν τον αδελφό να κηρύττει στη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου να χαίρεται. Και εγώ χαιρόμουν. Της μιλάει για τον Χριστό. Αλλά όσο κήρυτε, άρχισε, φαίνεται, δεν άκουγα, να λέει παράξενα πράγματα και άρχισε να αντιδράει η γυναίκα μου. Αντιδρούσε, αλλά δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν δεμένη. Δεν έβλεπα πώς. Και έρχεται το χέρι του Θεού και μου δίνει ένα ψαλίδι από αυτά που είχαν οι ραφτάδες την παλιά εποχή, τέτοιο. Μαύρο ήταν από αυτά που κόβανε, τώρα έχουν μηχανήματα, δεν τα χρησιμοποιούν αυτά. Ανοιχτό έτσι και το παίρνω, το πετάω ανάμεσα σε αυτόν και στη γυναίκα μου. Κόβεται κάτι, η γυναίκα μου ελευθερώνεται, σηκώνεται και φεύγει. Και μένει αυτός. Και μου λέει ο Κύριος, ακούω τη φωνή του Θεού, ιδέωμος ούτος δεν φέρει ένδυμα γάμου. Και εκεί ελευθερώθηκα, αδερφοί. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Οι δε πονηροί και γόητες καταφέρουν πολλά πράγματα. Προκόβουνε. Και πώς θα αντισταθούμε? Σύ όμως μένε σε αυτά τα οποία έμαθες και επιστώθεις, εξεύρων παρατείνος έμαθες. Εσύ μένε σε αυτά που έλαβες και επιστώθεις, ξέροντας από ποιον τα έλαβες, από ποιον, από τον Χριστό. Διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Μας διδάσκει στο σπίτι μας όταν μελετάμε, μας διδάσκει στην εκκλησία όταν προσευχόμαστε, μας αποκαλύπτει με τα διαπνεύματος Αγίου το θέλημά Του. Σημαίνε σε αυτά που έμαθες και πιστώθεις. Πρόσεχε, αυτή είναι η σωτηρία σου για να αντιμετωπίσεις ανθρώπους πονηρούς και γόητες. Δεν έχεις άλλο τρόπο. Και θα τους καταλάβεις από αυτά που λένε. Θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη αυτής. Δεν θα μεταμορφώνονται, και κανείς από αυτούς που ακούει δεν θα μεταμορφώνεται. Και αν θα μεταμορφώνεται, θα είναι προς το χείρον. Γι' αυτό λέει, σημαίνε σε αυτά που έμαθες και επιστώθεις εξεύρων παροτείνος έμαθες, γιατί πονηροί άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Μορφή ευσεβίας, αρνημένη τη δύναμη αυτής. Βλέπεις ότι πάει όλο προς το χειρότερο. Μένε στο Λόγο του Θεού για να πηγαίνεις όλο προς το καλύτερο.
Μη γοητεύεσαι από λόγια, από έργα, από σκέψεις, από πονηριές. Γιατί θα έρθει και καιρός που δεν θα αντέχουν οι άνθρωποι την υγιένουσα διδασκαλία. Έλα τώρα πάλι για βαμμένα μαλλιά θα μας πεις. Ναι, αλλά είναι ψέμα. Δεν το αντέχω. Πάλι θα μας πεις ότι πρέπει να προσευχόμαστε. Όλο αυτό θα κάνουμε, όλο το Λόγο του Θεού, όλο στην Εκκλησία θα ερχόμαστε. Άσε μας ελεύθερους. Και διδάσκουν ελευθερία, αλλά όμως ελευθερία που οδηγεί στην απώλεια. Ενώ ο Χριστός τι διδάσκει? Δουλεία. Οι άνθρωποι πονηροί και γόητες τι διδάσκουνε? Ελευθερία. Μάμε ήτανε μια πολύ καλή αδελφή με τον άντρα της, αλλά την πλησίασαν κάποιοι πονηροί και γόητες και έφυγε από την εκκλησία, πήγε σε άλλη εκκλησία. Και μια μέρα ήμουν στην Αθήνα, τη συναντάω, τη βλέπω, σκουλαρίκια, βαμμένα μαλλιά, παντελόνια, έξω η κοιλιά. Λέω, αδερφέ μου, πώς κατάντησες έτσι? Αδερφέ, ελευθερώθηκα. Όταν μου το είπε αυτό, ελευθερώθηκες από ποιόνε και σκλαβώθηκες σε ποιόνε? Τι λες αδερφή μου, της λέω. Η συνέχεια, χώρισε με τον άντρα της, ένα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά της, τέλος πάντων, μια καταστροφή στην οικογένεια. Γιατί άνθρωποι πονηροί και γόητες προέκοπταν στο χείρο, πλάνησαν την καρδιά της, που όμως ήτανε, είχε η κούτρα της να κατεβάζει ψήρες, λένε οι άνθρωποι. Ήταν έτοιμη να δεχθεί αυτά τα οποία ήθελε η καρδιά της. Είχε επιθυμίες. Ήθελε να μάθει και άλλα πράγματα, αλλά ποτέ δεν έμαθε την αλήθεια. Θα μου πεις, είσαι πολύ αυστηρός, έτσι με λένε. Εγώ θέλω να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Άντε το πολύ πολύ να είμαι αυστηρός με τη γυναίκα μου, που δεν είμαι. Με κανέναν άλλον. Αλλά δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Θα μας ζητηθεί η ευθύνη. Εάν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, την αμαρτία. Μπορούμε τώρα να μην λέμε τις αλήθειες, αδερφοί. Είτε θέλωση, είτε απειθήσωση. Καθένας παίρνει το δικό του δρόμο. Έτσι είπε και ο Ιησούς του Ναβί. Να, ό,τι θέλετε κάντε. Και συνεχίζει, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Σας παρακαλώ να το πούμε και εμείς αυτό, αδελφοί μου. Μέσα σε αυτή τη γενεά, τη σχολιά και τη διεστραμμένη. Όλοι μας να πούμε, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Δεν θέλουμε να μας επιβάλλει κανένας άνθρωπος την άποψή του, τη γνώμη του. Δεν το δέχομαι. Κανέναν άνθρωπο δεν δέχομαι να μου πει θα κάνεις αυτό. Εγώ και γι' αυτό το λόγο δεν επιβάλλω και σε κανέναν. Ναι. Αντιδρώ όταν κάποιος μου πει πρέπει να κάνεις αυτό. Αντιδρώ. Και ξέρω ότι είναι ό,τι το χειρότερο να σας πω πρέπει να κάνετε αυτό. Και δεν μας το λέει ούτε ο Χριστός αυτό. Αλλά τι μας λέει? Όποιος θέλει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ναι, πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του. Ναι, πρέπει να πάρει το σταυρό του. Και ναι, πρέπει να χάσει την ελευθερία του και να ακολουθεί εμένα. Και εμείς λέμε αμήν. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, λέμε, Χριστέ μου. Θα έρθει λοιπόν εποχή που δεν θα αντέχουν την υγιένουσα διδασκαλία. Και πώς θα αντιδρούνε? Θα φωνάζουν διδασκάλους να τους διδάσκουν σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Να χαίρεται η ακοή τους. Καλά τα λέει ο πονηρός και ο γόης, πλανών και πλανώντας τους άλλους. Πολύ καλά τα λέει. Αυτούς θέλουμε. Όμως το αποτέλεσμα, από μέν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή τους. Δεν θέλω να σ' ακούω. Εις δε τους μύθους τα παραμύθια θα εκτραπούν. Ξέρετε θα πει παραμύθια? Ανθρώπινες διδασκαλίες, ανθρώπινες εντολές, ανθρώπινες γνώμες, ανθρώπινες απόψεις.
Εμείς δεν τα θέλουμε αυτά. Εμείς θέλουμε μόνο το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Τι να σας πω. Από πριν πιστέψω ακόμη, το μόνο που σεβόμουν ήταν ο Λόγος του Θεού. Έλεγα ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν με αναγέννησε ο Κύριος και πήρα το Λόγο του Θεού, σας εξομολογούμε για τη δόξα του Θεού. Βρήκα θησαυρό, αδερφοί. Και είπα, να τι θα κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα σε ποια εκκλησία να πάω, ποια κόκαλα να προσκυνήσω, ποιον αγιασμό να πάρω. Μόνο μπερδεμένος πήγαινα σε ποιο μοναστήρι. Και όταν το βρήκα, λέω, βρήκα το δρόμο μου. Ο δρόμος είναι το Ευαγγέλιο. Ο δρόμος είναι ο Χριστός. Δεν θέλω κανέναν άλλον. Δεν θέλω, αδερφέ μου, να μου επιβάλλεις την άποψή σου. Αλλά και δεν έχω πρόθεση να σας επιβάλλω ποτέ την άποψή μου. Αλλά έχουμε πρόθεση να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Μόνο στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Συ τώρα αγρύπνη. Τιμόθε αγρύπνη. Κακοπάθησον. Δεν λέει αγρύπνη και φιλίδωνη, αλλά όχι φιλόθεη. Και ησύχασε τώρα, εντάξει, ο Θεός θα τα κάνει όλα. Όχι, θα τα κάνει ο Θεός όλα, αλλά και εσύ θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν είναι κισμέτ, νιρβάνα. Είναι αγώνας. Αλλά καλός αγώνας. Συ κακοπάθησον. Εργάστητη το έργο του Ευαγγελισμού. Μη σταματάς να μιλάς στον Χριστό. Μη σταματάς να μιλάς για το Λόγο του Θεού. Γιατί εγώ τώρα γίνομαι σπονδί. Τι είναι η σπονδί? Χύνανε στη θυσία κρασί. Άχρηστο, αλλά ήταν η θυσία. Εγώ γίνομαι σπονδί. Και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε, λέει ο Παύλος. Εσύ τώρα κοίτα, Τιμόθεε. Εγώ τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Αυτό μας προσκαλεί ο Θεός. Τον αγώνα των καλών να τον αγωνιζόμαστε, αδερφοί. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Ποιο δρόμο? Αυτό που είχε ετοιμάσει ο Θεός για μένα. Το δικό του σχέδιο. Δεν έφυγα από το δικό του σχέδιο. Δεν έφτιαγνα δικά μου σχέδια. Το δρόμο το δικό του, το σχέδιο το δικό του. Με τις ταλαιπωρίες, με τους διωγμούς, με τους ονειδισμούς, με τους υβρισμούς, με το ξύλο. Αλλά το δρόμο το δικό του τον ετελείωσα. Το έφτασα στο τέλος. Και ταυτόχρονα διατήρησα την πίστη μου. Δεν έχασα την πίστη μου. Γι' αυτό δεν μου μένει τώρα παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος Χριστής. Αυτό που θέλουμε είναι το στέφανο της δικαιοσύνης. Τι άλλο να θέλουμε, αδερφοί της έσχατης, αυτές οι μέρες? Τι άλλο να θέλουμε? Λεφτά, δουλειές, τι να τα κάνουμε? Τα απαραίτητα ο Θεός θα βρίσκει τρόπους να μας τα δίνει. Με άλλο τρόπο εκεί, με άλλο τρόπο εδώ. Θα ζήσουμε, αδερφοί, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Θα επιβιώσουμε, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Το στέφανο της δικαιοσύνης τώρα περιμένω. Που θα μου το δώσει ο δόκιος Χριστής, αλλά όχι μόνο σε μένα. Και σε κάθε έναν, και το κείμενο λέει μια ωραία λέξη. Και σε όλους όσους ηγαπικώσει αγαπάνε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αγαπάς την αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφέ? Ξέρετε τα ποια αρπαγή της Εκκλησίας? Τρομακτικό γεγονός. Συγκλονιστικό γεγονός. Κάτι που θα λάβει χώρα και δεν περιγράφεται με λόγια. Γι' αυτό η αποστολή μας κήρυξον το λόγο σε όλους σας και σε μένα τελευταίο. Κήρυξον το λόγο, επίμενε στο λόγο του Θεού και εγκαίρος και ακαίρος και έλεγξον και επίπληξον μη φοβάσαι και πρότρεψον μη φοβάσαι, αλλά πρόσεχε με τα πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν Χριστέ μου. Αδερφοί, ο Κύριος έρχεται. Να προσέξουμε, αδερφοί. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε τους πονηρούς και τους γόητες που προκόβουν αλλά στο χείρον. Μη γίνουμε αλλά και μη μας πείσουνε. Εμείς θέλουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας φυλάξει μέχρι τέλους και να ψάλουμε τον ύμνο